Πριν έρθουμε εδώ, βλέπαμε ένα βίντεο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με μία διαμαρτυρία η οποία έγινε μέσα σε εκκλησία, στον Βόλο, από πιστούς οι οποίοι διαμαρτύρονται προς τον Μητροπολίτη τους, τον Δημητριάδος, είναι ο Μητροπολίτης ο οποίος έχει την εκπομπή Αρχονταρίκη, έτσι κάθε Κυριακή στην ΕΡΤ, και διαμαρτύρονται γιατί. Διότι διαβάζει τις ευχές, διάβαζε τις ευχές της Παλαιάς Διαθήκης στον Εσπερινό του Αγίου Αντωνίου, πανηγυρικός Εσπερινός, έτσι στην δημοτική γλώσσα. Και άρχισαν οι αντιδράσεις. Άρχισε από έναν κύριο από ό,τι είδαμε, συνεχίστηκαν οι αντιδράσεις. Ο Δεσπότης άλλοτε έδινε εξηγήσεις και έλεγε ότι είναι απόφασής μου αυτό, λες και είναι πάπας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει πάπες. Μετά είπε ότι είναι βαλτοί αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται. Μέσα στο εκκλησίασμα υπήρχε γενικός πανζουρλισμός, έτσι, για τη στάση του αυτή. Ο ίδιος απολογείτο και έλεγε ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει διδακτικό χαρακτήρα και η Εκκλησία την έβαλε μέσα στην Εκκλησία. Έτσι δεν έχει κάνει ο ίδιος ποτέ την Θεία Λειτουργία στη Δημοτική, ενώ θα μπορούσε. Εκεί υπήρχαν νέες αποδοκιμασίες. Εν συνεχεία δεν του έφτεξαν, δεν έβλεπε τις διαμαρτυρίες, έβλεπε ότι κάποιοι βιντεοσκοπούσαν όλα αυτά και έλεγαν ότι είναι βαλτοί γιατί δεν τα θέλουν. Ενώ οι παπάδες από την ωραία πύλη, ακούστε φρασεολογία, φώναζαν πετάχτε, βγάλτε έξω αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι μέσα στην εκκλησία. Φώναζε δηλαδή το εκκλησίασμα και έλεγε παπάς βγάλτε τον κόσμο αυτούς που διαμαρτύρονται έξω για να συνεχίσουν αυτοί έτσι να κάνουν αυτό το οποίο κάνουν αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και προσέχτε, ο πολίτης ο οποίος είναι βαφτισμένος, που πιστεύει, που είναι χριστιανός, είναι στοιχείο για τον παπά του Αγίου Αντωνίου του Βόλου και έπρεπε οι νεοκόροι και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να τους πετάξουν έξω. Και μετά λένε γιατί το κράτος επιτίθεται έτσι στην Εκκλησία, διότι η διοικούσα Εκκλησία είναι ασεβής και κάνει ό,τι θέλει. Παπάς να λέει στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο πετάχτε έξω τον κόσμο, όταν τα στοιχεία αυτά, όταν οι άνθρωποι αυτοί διαμαρτύρονται επειδή βιάζουν μέσα στην Εκκλησία ανοιχτά, βιάζουν τη γλώσσα της Εκκλησίας, η οποία είναι ποιητική και το κάνουν 2-3 Μητροπολίτες παρά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Αλλά φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν λειτουργεί το συνοδικό πολίτευμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, διότι αν λειτουργούσε ο Αρχιεπίσκοπος, έπρεπε να πει του Δημητριάδος, έχει κάνει 2 παραπτώματα. Το ένα είναι στη δημοτική η απόδοση κειμένων της Εκκλησίας και η άλλη είναι η μεταπατερική θεολογία αυτή που λέει ότι ό,τι ήταν να προσφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας το προσέφεραν, τώρα θέλουμε να τους βάλουμε στη γωνιά και να βρούμε την μεταπατερική θεολογία αυτήν, η οποία λέει ότι όλες οι εκκλησίες σώζουν, αυτή η οποία έτσι αποδέχεται πολλά στοιχεία από δόγματα τα οποία η ίδια η Εκκλησία μέχρι προχτές θεωρούσε ότι ήταν τα δόγματα των πλανεμένων χριστιανών. Αυτά για την ιστορία. Από εκεί και πέρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλουμε να πούμε επίσης κάτι. Δεν μας αρέσει η απόφαση την οποία έλαβε η ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος. Είναι μία απόφαση η οποία οδηγεί στην διάλυση της Εκκλησίας με την υπογραφή της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και είναι ντροπή αυτό για δεσποτάδες να λαμβάνουν έτσι να μην αντιδρούν σε απόφαση κυβερνητική η οποία λέγει ότι σε κάθε 5 κληρικούς που θα φεύγουν θα προσλαμβάνεται ένας, θα χειροτονείται ένας. Δεν μπορεί να περάσει η διοικούσα εκκλησία την άποψη ότι ο παπάς
Μπορεί να πληρώνεται από το κράτος, αλλά δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, είναι θρησκευτικός λειτουργός. Και το χειρότερο όλων, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έτσι δεν μπορεί να περάσει το μήνυμα ότι εάν εφαρμοστεί η απόφαση της κυβερνήσεως, αυτή δηλαδή σε κάθε 5 κληρικοί ιερείς που θα φεύγουν να χειροτονείται ένας, θα ερημώσουν πρωτίστως οι εκκλησίες της επαρχίας. Έπρεπε να είχαν υψώσει λάβαρα αυτοί που έχουν το τιμόνι της εκκλησίας, έπρεπε να είχαν υψώσει λάβαρα αγωνιστικά, διότι τι γίνεται, αγαπητοί φίλοι και φίλες, βαδίζουμε προς την κατάργηση της ενορίας με αυτή την απόφαση και το κλείσιμο εκκλησιών στην επαρχία. Προσέχτε, έτσι οι κινήσεις είναι μεθοδικές. Ξεκίνησαν και πάλι επί κυβερνήσεως Σιμίτη με Υπουργό Εξωτερικών τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος πανηγύριζε για την κατάργηση της αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες. Τότε αυτή η αναγραφή καταργήθηκε με υπόδειξη, με απλή υπόδειξη του Κεντρικού Ιουδαϊκού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης προς την κυβέρνηση Σιμίτη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και έγινε έτσι και έγινε πράξης χωρίς να γίνει νόμος από τη Βουλή. Ο νόμος με νόμο καταργείται. Εδώ ο νόμος καταργήθηκε παρανόμος, έτσι, με απόφαση της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι υπεράνω του Κοινοβουλίου και υπεράνω του λαού, αλλά και οι βουλευτές, οι οποίοι εφώναζαν τότε εναντίον του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, το εβούλωσαν κυριολεκτικά όταν ήρθαν στην εξουσία και δεν επανέφεραν την αναγραφή του θρησκεύματος, ενώ πήραν την ψήφο του λαού, έτσι, και ήλθαν με αυτήν στην και ήλθαν με αυτήν και την υπόσχεση της αναγραφής του θρησκεύματος στην εξουσία. Τώρα λοιπόν από εκείνη την κίνηση της νέας τάξεως πραγμάτων και της παγκοσμιοποιήσεως, η οποία απαιτούσε την διαγραφή του θρησκεύματος από τις αστυνομικές ταυτότητες, πάμε στην κατάργηση της ενορίας και το κλείσιμο των εκκλησιών, αφού δεν θα έχουν παπάδες, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Δείτε όμως από την κατάργηση του θρησκεύματος μέχρι σήμερα τι έχει γίνει. Αλλάζει το μάθημα των θρησκευτικών και δεν θα υπηρετεί πλέον και θα γίνεται η ιστορία της θρησκείας και μόνο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έτσι, θρησκειολογικό, με την ένοχη σιωπή της ίδιας της διοικούσας εκκλησίας της σημερινής. Πάμε να δούμε τι έγινε από την ταυτότητα και με τον Χριστόδουλο, μετά την ταυτότητα και με τον μακαριστό Χριστόδουλο και με τον νυν Αρχιεπίσκοπο. Τι έγινε, έτσι, καθιερώθηκε η καύση των νεκρών, καθιερώθηκε έτσι η ίδρυση κρεματορίων, καθιερώθηκε η πολιτική κηδεία, καθιερώθηκε έτσι ο εξοβολισμός εξομολογήσεως από τα σχολεία που ήταν προαιρετικός, που ήταν προαιρετική, καθιερώθηκε η ονοματολογία του παιδιού μέσα σε 8 μέρες ανεξάρτητα αν δεν εφαρμόζεται, έτσι, χωρίς προηγουμένως να γίνει η βάπτιση ή αν ήταν, δεν ήταν ορθόδοξος, πήγαινε και το δήλωνε. Τώρα και ο ορθόδοξος πρέπει να πάει να το δηλώσει. Περιορίστηκε ο ήχος της καμπάνας για να μην ενοχλούνται έτσι οι περίοικοι. Αύριο με τα τζαμιά ο Μοεζίνης όταν φωνάζει δεν θα ενοχλούνται, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Η καμπάνα τους ενοχλεί. Έτσι μιλάμε, έτσι απλά και λαϊκά. Και τα βάζουμε τα θέματα απλά και λαϊκά. Λοιπόν, βαδίζουμε στην αλλίωση του μαθήματος των θρησκευτικών και τώρα έτσι έχει αρχίσει μία φημολογία και μία φημολογία η οποία λέει να αναλάβει η Εκκλησία τη μισθοδοσία των κληρικών. Όταν η Εκκλησία έδωσε
στο κράτος την περιουσία της για να κάνει ιδρύματα ευαγή το κράτος, κάνει νοσοκομεία, να κάνει ιδρύματα για γέροντες παιδιά, να κάνει σχολεία και πολλά άλλα, και ως αντάλλαγμα έδωσε την μισθοδοσία στους κληρικούς. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, λένε ότι θα πάνε οι παπάδες, δεν θα χειροτονούνται παπάδες. Δηλαδή, στην επαρχία ένας παπάς εξυπηρετεί 3 και 4 χωριά. Άρα, εάν βγει στη σύνταξη, τα χωριά αυτά, με βάση τον νόμο, δεν θα έχουν παπά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι μία πράξη πάρα πολύ εχθρική από την κυβέρνηση απέναντι στην Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία, η διοικούσα Εκκλησία, είναι όπως ακριβώς και η κυβέρνηση. Τραλαλά, τραλαλό, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ο κόσμος χάνεται και αυτοί ασχολούνται, δεν ασχολούνται ούτε καν με το φύλλο των αγγέλων. Ασχολούνται με το πώς θα γίνουν κομματάρχες της κυβερνήσεως ή γενικότερα της κομματοκρατίας, διότι βλέπουμε ότι στα θέματα της Εκκλησίας δεν μιλάει ούτε η αντιπολίτευση. Έτσι, την θέλουν την Εκκλησία σαν μία κυβωτός η οποία θα μαζεύει λεφτά, θα μαζεύει τρόφιμα, θα τα κάνει συσίτια, θα τα κάνει φιλανθρωπία, αλλά δεν αναγνωρίζουν την σωτηριολογική αποστολή της, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και προς αυτό έτσι συνυπογράφει και η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τη στάση που τηρεί και ο Αρχιεπίσκοπος και όσοι τον στηρίζουν μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, εάν θα φύγει έτσι μια ώρα αρχίτερα και δεν θέλει να πεθάνει ο Αρχιεπίσκοπος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έτσι, και που θα μιλήσει και γι' αυτό η Εκκλησία και θα μιλήσει και γι' αυτό και η ιστορία. Ως Αρχιεπίσκοπος όμως δεν έχουμε δει να κάνει έστω και ένα έργο. Έτσι, έχει μια γραμμή σιωπής από αδυναμία να εκφέρει λόγο, να κατεβάσει ιδέες, και πάντοτε λέει τα ίδια και τα ίδια. Σου λέει είναι πνευματική η κρίση, αλλά δεν μπορεί να την τεκμηριώσει, να καθίσει μπροστά σε ένα μικρόφωνο και να αναλύσει τα αίτη, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Έτσι, και όμως είναι αρχιεπίσκοπος και θα αρχιεπισκοπεύει μέχρι ότου αποφασίσει να πάει στα Ινόφυτα, όπως είπε, να περάσει το υπόλοιπο του βίου του, δηλαδή σκέπτεται να παραιτηθεί. Έτσι.